Τώρα στο θέμα του τραγικού ναυαγίου, κυρίες και κύριοι, ανοιχτά της Πύλου, εντοπίστηκε μία ακόμη σωρός. Είναι οι 9 Αιγύπτιοι συλληφθέντες που φέρονται ως διακινητές, έχουν κρυθεί προσωρινά κρατούμενοι. Όλοι δήλωσαν αθώοι. Από την αίρα της Πάτρας, ο Ηλίας ο Τσίπας είναι κοντά μας. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, Αντριάννα. Την ώρα που μία ακόμη σωρός εντοπίστηκε στην θάλασσα και μεταφέρθηκε στην Καλαμάτα, αναβάζοντας έτσι τον αριθμό των νεκρών του τραγικού ναυαγίου σε 82. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι 9 Αιγύπτιοι που έχουν συλληφθεί ως διακινητές στο πολύ νεκρό ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, ύστερα από την πολυώρια ανακριτική διαδικασία, προφυλακίστηκαν και οι 9, παρά το γεγονός ότι επιμένουν στην στάση τους, αρνούμενοι τις κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί σε βάρος τους, δήλωσαν χαρακτηριστικά πως δεν είναι διακινητές, υποστήριξαν ότι και ήδη πλήρωσαν υπέρογκα ποσά και κατονομάζουν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο μεθύτους δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα. Ξεκίνησα και εγώ το ταξίδι μου από την Αίγυπτο, όπως και οι υπόλοιποι ευδαίνοντες. Πλήρωσα κανονικά το εισιτήριό μου για να έρθω στην Ευρώπη. Περίπου 7.000 ευρώ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο με κατηγορούν. Φέρεται πως είπε ένας από αυτούς. Άλλος εκ των κατηγορουμένων φέρεται πως παραδέχτηκε ότι έδινε οδηγίες στο κατόστρωμα, ισχυριζόμενος όμως ότι το έκανε με δική του πρωτοβουλία. Τώρα, Αντριάννα, σε ό,τι αφορά τους διασωθέντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από την Μαλακάσα στην Καλαμάτα για συγκροματικές καταθέσεις, συνεχίζουν να βλέπουν στα πρόσωπα των 9 κατηγορουμένων τους διακινητές τους. Αυτά, Αντριάννα, σε ό,τι αφορά τα νότρα από το τραγικό ναυάγιο. Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να έχεις.